Θα συζητηθεί η πολιτική που θα ακολουθήσει η Δημοτική Αρχή όσον αφορά την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των δημοτικών ακινήτων για το έτος 2023. Η πρότασή μας, αφού γραζόμενη την κοινωνία και καταλαβαίνοντας ότι το ενεργειακό κόστος είναι πάρα πολύ ακριβό και για τις οικίες αλλά και για τους επαγγελματίες, θα προτείνουμε μηδενική αύξηση για το έτος 2023, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας τους μισθωτές να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλη αυτή τη λέλαπα που ζούμε όλοι με το ενεργειακό κόστος. Για να σας πούμε και τα στοιχεία που αφορούν το 2022, περίπου, αν θέλετε να σας πω, ο Δήμος χρεώνει περίπου στα 550.000 ετησίως στα μισθώματα και εισπράττει τα 350.000. Αυτά είναι, αν θυμάμαι καλά, περίπου τα στοιχεία. Μόλις κλείσει το έτος θα σας πω και συγκεκριμένα νούμερα. Κύριε Βλέπη, παράδειγμα, αυτές φορές που ακολουθήσουμε υπάρχουν αιτήματα και για μειώσεις ηλικίων από επαγγελματίες που έρχονται στις συνεδριάσεις. Με αυτούς τους επαγγελματίες γίνονται όντως μειώσεις και αν η τάση είναι αυτή, γιατί δεν υπάρχει καμία μείωση? Υπάρχει μια νομοθεσία που αφορά ως επιτοπλίστων τους μισθωτές οι οποίοι έχουν παλιά συμβόλαια και στα οποία δικαιούνται μια μείωση από 0 έως 20%. Υπάρχει λοιπόν μια άτυπη συμφωνία στο Δημοτικό Συμβούλιο όλοι αυτοί οι μισθωτές να παίρνουν 8% μείωση ενοικίου. Εάν υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις, προχωράμε στο μέγιστο και στο 20% που μας δίνει δικαίωμα η νομοθεσία.